Φίλτατε και φίλτατες, καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος από το GameReviews.gr και σε αυτό το βίντεο θα δούμε κάποια ακουστικά της εταιρείας EXA. Είναι αυτό εδώ το μοντέλο. Είναι για gaming, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό και τα παρουσιάζουμε. Διαθέτουν πάρα πολλές λειτουργίες. Είναι επαναστατικά, σε προσιτή τιμή και θα δούμε πώς λειτουργούν. Είναι wireless. Και θα πρέπει να έχετε αυτό εδώ το USB, το οποίο θα το βάλετε στην θύρα του υπολογιστή σας, του λάπτοπ σας, για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα συγκεκριμένα ακουστικά. Λοιπόν, τα ακουστικά αυτά έχουν διάφορες λειτουργίες, τις οποίες θα τις δούμε μία προς μία. Να το εδώ το υλικό. Είναι αρκετά ανθεκτικά, όπως μπορείτε να δείτε εδώ. Υπάρχει μία μεγάλη απόσταση εδώ στο σαν σφουγγαράκι που λένε, που το βάζετε εδώ στα αυτιά σας. Είναι πραγματικά σαν να βάζετε ακουστικά και να υπάρχει μια μόνωση γύρω από το χώρο, δηλαδή μειώνεται ο εξωτερικός ήχος, ο θόρυβος πάρα πολύ. Και σκεφτείτε τώρα που δεν έχω βάλει και ήχο, αν βλέπετε ή παίζετε κάποιο game ή κάποια ταινία και βάλετε ακουστικά αυτά, κυριολεκτικά βυθίζεστε μέσα στο συγκεκριμένο παιχνίδι είτε ταινία. Πραγματικά αξίζει, είναι πάρα πολύ καλή επιλογή και πάμε να δούμε τώρα ένα-ένα τα χαρακτηριστικά. Αρχικώς τα ακουστικά αυτά είναι συμβατά με PlayStation 4, PlayStation 5 υπολογιστή και τηλεόραση. Άρα λοιπόν καλύπτουμε ένα μεγάλο φάσμα από κονσόλες και υπολογιστές για gaming και ταινίες. Επίσης στο κουτί αναφέρεται ότι είναι συμβατό με Xbox One, Nintendo Switch, Mac και τα λειτουργικά Windows 7, 10, PC κτλ. Δεν αναφέρεται για Xbox Series. Πιθανόν να είναι συμβατό, όμως δεν θέλω να σας πω περαιτέρω πληροφορίες για αυτό το κομμάτι, διότι δεν έχω τσεκάρει αν είναι για Xbox Series X. Η εταιρεία δεν το αναφέρει αυτό και πιθανόν να είναι αλλά και να μην είναι. Το latency είναι η απόσταση αναμετάδοσης και χαμηλή καθυστέρηση στα 15 ms/s. Ο ήχος surround είναι στα 7,1 με λειτουργία μνήμης. Η διάρκεια της φόρτισης είναι, εφόσον έχει εξαντληθεί τελείως, είναι γύρω στις 4 ώρες, ενώ μπορείτε να το δουλέψετε συνεχόμενα μέχρι και 10 ώρες. Και εδώ υπάρχει μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια, η οποία είναι πολύ χρήσιμη για streamers δηλαδή ουσιαστικά, ή για gamers οι οποίοι παίζουν με άλλα άτομα και θέλουν να μιλάνε από το μικρόφωνο. Η λειτουργία που διαθέτει το συγκεκριμένο μοντέλο είναι ότι έχει ένα ειδικό chipset μείωσης θορύβου. Τι σημαίνει αυτό? Όταν μιλάτε από το μικρόφωνο, δηλαδή προσπαθείτε να επικοινωνήσετε, χαμηλώνει τον ήχο τον εξωτερικό, με αποτέλεσμα να ακούγεστε πιο καθαρά στους υπόλοιπους παίκτες ή όταν μιλάτε. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό, για να μην υπάρχουν παρεμβολές και πέφτει η ποιότητα της κλήσης και της επικοινωνίας με τους υπολείπους. Το headband είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Είναι πραγματικά ειδικά κατασκευασμένο, να σας το δείξω και από κοντά, για να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε ακόμα και για τα πιο μεγάλα κεφάλια που λένε. Δηλαδή, άμα έχετε μια κατανομή, μια κατασκευή κεφαλιού λίγο πιο μεγάλη, είναι πραγματικά έτσι δουλεμένο και σχεδιασμένο για να μπορεί και να αντέχει και να κρατάει την ισορροπία στο κεφάλι σας και να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε με άνεση πάρα πολλές ώρες. Γιατί το να το βάλετε μισή ώρα το βάζει οποιοδήποτε ακουστικό. Το θέμα είναι μετά τις 2 ώρες, 3 ώρες που το έχετε συνεχόμενα πάνω σας, να υπάρχει μια σωστή τοποθέτηση και να μην κινείτε ή σας δημιουργεί θέματα όσον αφορά την σταθερότητα που έχει πάνω η κατασκευή. Ουσιαστικά είναι σαν οτοασπίδες. Πραγματικά δεν λειτουργούν σαν οτοασπίδες, πέρα από την ποιότητα του ήχου που σας προσφέρει. Οπότε αν παίζετε κυρίως τη νύχτα και έχετε και άλλα άτομα στο σπίτι και θέλετε να δείτε ταινίες, να παίξετε παιχνίδι ή οτιδήποτε άλλο, είναι πραγματικά μια πολύ καλή λύση, γιατί και απολαμβάνετε τον ήχο και δεν ενοχλείτε τους υπολείπους. Δηλαδή δεν βγαίνει αυτός ο ήχος προς τα έξω, είναι πολύ μικρή η απόκληση σε αυτό το κομμάτι. Οπότε και απολαμβάνετε τον ήχο και δεν ενοχλείτε τους υπόλοιπους στο σπίτι και έχετε και μια εξαιρετική gaming εμπειρία σε συνδυασμό με αυτό που σας είπα, την αναγνώριση του μικροφόνου, όπου
σας προσφέρει μια καθαρότητα στη μεταφορά του ήχου για να ακούγεστε καθαρά στα βίντεο που ανεβάζετε είτε στην επικοινωνία σας στα online games για να έχετε μια ακόμη μεγαλύτερη και ποιοτικότερη εμπειρία στο game. Επίσης, η εταιρεία δεν σας αφήνει ακάλυπτο σε αυτό το πακέτο. Πολλοί χρειάζεστε να παίξετε με όχι τόσο μεγάλα ακουστικά ή να έχετε ένα μικρόφωνο είτε να μιλήσετε τηλεφωνικά μέσω από τις πιο μικρά ακουστικά, τις ψήρες που λέγονται, και σας δίνει τη συσκευασία αυτήν εδώ. Πάμε λοιπόν να την ανοίξουμε. Βλέπετε, είναι ασύρματα ακουστικά. Αυτά τα ασύρματα ακουστικά μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, όπως καταλαβαίνετε, στα αυτιά σας, να τα συνδέσετε. Διαθέτει επίσης βάση ειδική για φόρτιση, δηλαδή τα τοποθετείτε μέσα στη συσκευασία και χρησιμοποιείτε το καλωδιάκι για να τα φορτίσετε, και μπορείτε να τα έχετε και αυτά στα αυτιά σας. Είναι πραγματικά μεγάλη ευκολία και μπορείτε να τα δουλέψετε στον υπολογιστή, στο PlayStation, όπου αλλού σας χρησιμεύει, ακόμα και στην τηλεόρασή σας. Αυτά είναι το κυρίως για χρήστες που δεν θέλουν να περιβάλλουν στα αυτιά τους όλο αυτό το, όλη αυτή εδώ τη συσκευασία, και χρειάζονται κάτι πιο απλό, τα οποία και αυτά, παρότι είναι μικρά, βλέπετε που αναβοσβήνει κιόλας, παρότι είναι μικρά στην κατασκευή, παρέχουν και αυτά μια πολύ καλή μόνωση, ηχομόνωση όσον αφορά τον ήχο που θέλετε να ακούτε, και το μικροφωνάκι που υπάρχει εδώ, εδώ πέρα, υπάρχει το μικροφωνάκι εδώ, το οποίο όταν μιλάτε περνάει τον ήχο και είναι πραγματικά πολύ καθαρός. Ειδικά για την τιμή που πουλιώνται τα συγκεκριμένα ακουστικά, είναι μια τίμια επιλογή, η οποία πραγματικά θα σας αφήσει, θεωρώ, ευχαριστημένους, σύμφωνα πάντα με τα χρήματα που θα ξοδέψετε για ακουστικά gaming. Και αν και σας το ανέφερα να σας το δείξω, έχει ενσωματωμένο πανίσχυρο ηχείο surround. Βλέπετε εδώ. Να το. Πραγματικά μια πολύ όμορφη κατασκευή, και βλέπετε και σχεδιαστικά είναι ωραίο. Δηλαδή δεν είναι αποκρουστικό όπως μπορούμε να δούμε σε κάποια άλλη κατασκευή. Από εδώ κάνουμε, όπως σας είπα, την διαφορετικότητα για το κεφάλι σας. Εδώ είναι το ενσωματωμένο καλωδιάκι για τη μεταφορά του ήχου, και είστε έτοιμοι για δράση. Πραγματικά αξίζει να το χρησιμοποιήσετε. Το χρησιμοποίησα εγώ στο Death Stranding, ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Θέλετε το USB σας λοιπόν, έχουμε εδώ και την κατασκευούλα για την βάση μας. Θα σας δείχνω και τα υπόλοιπα καλωδιάκια που περιλαμβάνονται μέσα. Έχετε και τα manual σας φυσικά, εννοείται. Θα βρείτε πολύ χρήσιμες οδηγίες στα manual εδώ, με αναλυτικές πληροφορίες. Ό,τι σας είπα και ακόμα περισσότερα, για να μην σας κουράσω, υπάρχουν μέσα στο manual και μέσα στο άρθρο το οποίο έχουμε ανεβάσει, θα το βρείτε κάτω από το βίντεο, για να μπορείτε στο YouTube και μέσα από το site μας για το συγκεκριμένο προϊόν, για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για να το χρησιμοποιήσετε. Οι οδηγίες είναι σαφείς, σας λέει επακριβώς πώς να βάλετε το USB, πού να το χρησιμοποιήσετε, σε ποια settings να πάτε στον control panel, στις ρυθμίσεις δηλαδή, να χρησιμοποιήσετε στον πίνακα ελέγχου τι πρέπει να κάνετε για να εντοπιστεί η συσκευή αυτή, και στη συνέχεια το χρησιμοποιείτε. Οι οδηγίες είναι ξεχωριστά και για Xbox One και για Nintendo Switch και για PlayStation 5, PlayStation 4, ενδεχομένως να λειτουργεί για Xbox Series X, δεν μπορώ να σας το εγγυηθώ. Αυτό καλό είναι να στείλετε ένα email απευθείας στην εταιρεία για να σας ενημερώσει σχετικά με την λειτουργία αυτή. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Είμαι ο Γιώργος από GameReviews.gr. Ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε. Ελπίζω να σας βοήθησα για τα συγκεκριμένα ακουστικά. Μείνετε συντονισμένοι. Μπείτε και στην ομάδα του Game Reviews. Θα βρείτε ένα post πάνω-πάνω καρφιτσωμένο στην ομάδα μας, ώστε να γίνετε μέλη, για να παίρνετε μέρος σε μελλοντικούς διαγωνισμούς και να βλέπετε οδηγούς τεχνολογίας και tips για πολλά πράγματα για games, τα οποία δεν ανεβαίνουν στη σελίδα, αλλά μόνο στην ομάδα. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.